Και η Ελλάδα, είναι στο Eurogroup και ο κύριος Βαρουφάκης είναι μέλος του Eurogroup. Σε πολιτικό επίπεδο έτσι. Είναι μια θηλιά στο λαιμό μας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πιέζονται όλα τα μέρη. Πιέζονται όλα τα μέρη και μπορούμε να δούμε και τη θετική πλευρά του πράγματος, ότι αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε όλες τις, όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Μια αμοιβαία υποφελής συμφωνία. Που προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Και δικές σας εννοώ και των δανειστών εννοώ. Από τη δική μας την πλευρά υπάρχει καλή διάθεση να βρεθεί αυτή η συμφωνία, η οποία δεν θα παραβιάζει από τη δική μας την πλευρά αυτό που έχουμε βάλει κόκκινη γραμμή, τη λαϊκή εντολή την οποία έχουμε πάρει ως πρόσφατα εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση. Ναι, λέτε, όχι η ελληνική όλα, δημοκρατία δηλαδή έχει άποψη, έχει εκφραστεί στις κάλπες την προηγούμενη Κυριακή και αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Σήμερα θα δούμε τον κύριο Σόιμπλε, θα δει ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, τον κύριο Σόιμπλε και θα γίνουν ενδεχομένως και άλλες επαφές. Χθες, για παράδειγμα, το βράδυ ο κύριος Τσίπρας μίλησε με τον κύριο Ντράγκη. Οι επαφές δεν γίνονται μόνο με ταξίδια, γίνονται μιλήσαμε και τηλεφωνικά. Με την κυρία Λαγκάρ θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Με όλους θα μιλήσει. Προφανώς. Με την κυρία Λαγκάρ καταρχήν. Δεν γνωρίζω να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια τέτοια τηλεφωνική επαφή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας από τους πιστωτές της χώρας και προφανώς πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει. Πάντως, εχθές το Ταμείο έδωσε απάντηση στην ανακοίνωσή σας ότι. Που έλεγε ότι έχουμε, μάλλον σε δήλωση του κ. Βαρουφάκη, που έλεγε ότι έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ταμείο και είπε το Ταμείο σε επίσημα ανακοίνωση του: δεν κάνουμε καμία διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Έτσι. Έχει, είναι αυτό. Φαντάζομαι ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε σε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, όταν ήταν και ο κ. Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Στην άτυπη συνάντηση στην οποία ανήκε με τον κύριο Τόμψεν. Εάν τα πράγματα, κύριε Κλαϊδη, πάνε έτσι. Διαπραγμάτευση δηλαδή, αυτό ενδεχομένως να μην είναι η σωστή έκφραση να πεις ότι έχει ξεκινήσει σε μια άτυπη συνάντηση. Ναι. Αλλά η επαφή υπάρχει, η επαφή, το κανάλι δηλαδή επικοινωνίας υπάρχει και προφανώς είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με όλους τους πιστωτές μας. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι σε επίπεδο σύγκρουσης και δείτε και τους Γερμανούς σήμερα να μην κάνουν πίσω, εσείς να μείνετε στη θέση σας, ποιο είναι το επόμενο βήμα το δικό σας, πέραν της ψυχραιμίας που συστήσατε στην προηγούμενη ώρα που σας έκαναν δημητές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα από εκεί πέρα, συνέχιση πίεση, διαπραγμάτευση, να κυλάει ο χρόνος, συζητήσεις επισυζητήσεων ή έχετε κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας? Εγώ λέω να περιμένουμε λίγο να δούμε και τις σημαντικές συναντήσεις οι οποίες υπάρχουν, γιατί σήμερα είναι το Euro Working Group. Την επόμενη εβδομάδα, αν την Τρίτη, στις 11, Τρίτη νομίζω είναι. Στις 11 τέλος πάντων του μήνα υπάρχει Eurogroup, είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύνοδος κορυφής στις 12, στις 12 την Πέμπτη, σύνοδος κορυφής, όπου ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους και θα υπάρχει συζήτηση. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προφανώς και θα γίνονται επαφές με όλους τους θεσμικούς φορείς. Έχουν γίνει ήδη επαφές. Εγώ να σας πω κάτι, να σας επισημάνω κάτι από τον κύριο Ολάντ χθες που το είπε, όχι δεν το είπε μέσα στη συζήτηση, το είπε στη δημόσια. Ο κύριος Ολάντ είπε ότι συμφωνεί με την ελληνική άποψη ότι πρέπει να δοθεί χρόνος και πρέπει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου που θα δοθεί για την διαβούλευση να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι η πρόταση για μια συμφωνία γέφυρα που έχουμε προτείνει εμείς. Όταν αυτό το λέει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γαλλία, καταλαβαίνετε ότι αποκτάμε κάποια γερά πατήματα σε αυτό το διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει. Όχι μέχρι σήμερα, έχετε εξασφαλίσει, δηλαδή, έχετε εξασφαλίσει δηλαδή την στήριξη του κυρίου Ολάν στο θέμα της συμφωνίας γέφυρας? Εγώ σας λέω ότι άκουσα χθες, ναι, όπως λέω, και δεν, είναι, δεν σας δίνω δηλαδή κάποια διαρροή μέσα από τη συνάντηση. Σας λέω τι υπόθηκε. Σας λέω τι υπόθηκε δημόσια. Ναι. Αυτό σε επίπεδο εκφώνησης. Έχουμε συμμάχους ισχυρούς που θα μας στηρίξουν, θα μας βάλουν το στήθος. Σας λέω. Δεν έχουμε τέτοια εντύπωση, γι' αυτό σας ρωτάω. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα έχουμε περισσότερους. Το στήθος μπροστά δεν είναι διαστημένο. Σίγουρα εμείς δεν ζητάμε από κανένα να βάλει το στήθος. Ο κ. Σαπέν δεν είπε ότι εμείς μας βάζει να τσακωθούμε τους Γερμανούς. Μα δεν θέλουμε να βάλουμε να τσακωθεί κανένας με κανέναν. Μα εμείς δεν θέλουμε. Αυτό σας είπε, όχι, μα ούτε εμείς το θέλουμε αυτό. Είναι κύριε Σαραντάκο, δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ρογμή στην γαλλογερμανική όποια φιλία, στο γαλλογερμανικό άξονα, έτσι. Δεν θέλουμε να. Δεν είναι αυτός ο στόχος της ελληνικής οικονομικής πολιτικής. Στόχος της ελληνικής οικονομικής πολιτικής είναι να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα διαχείρισης και της κρίσης του χρέους και ένα διαφορετικό
μοντέλο άσκησης της οικονομικής πολιτικής. Ναι, το οποίο ότι αυτό θέλετε συμμάχους, όμως, να αντιληφθούν όλα τα μέρη ότι αυτή τη στιγμή επιβάλλεται μια παράλογη πολιτική στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Η χώρα θέλει συμμάχους για αυτή τη δουλειά. Προφανώς θέλει συμμάχους. Εσείς αισθάνεστε ότι τους βρήκατε μέχρι τώρα. Εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα και έχουμε βρεθεί. Έχετε θέσει το θέμα καταρχήν. Και έχουν βρεθεί. Μα, να σας πω κάτι. Ποιος κρίνει αν υπάρχουν οι σύμμαχοι ή όχι. Εγώ σας λέω, δεν θα πω μέσα από τις συζητήσεις που έγιναν με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θα σας πω από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Από τις δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν και από τον κύριο Όσμπορν, μπορεί να μην είναι στην Ευρωζώνη το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πολύ σημαντικές οικονομίες, και από τον κύριο Ρέντσι και από τον κύριο Ολάν και από τις δηλώσεις, και να μην σας δεν θέλω να αναφέρω και να υπενθυμίσω και τη δήλωση και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και την άμεση παρέμβαση χθες του κυρίου Μπάιντεν. Εκπροσώπου του κυρίου Μπάιντεν. Ξέρετε, σε κατηγορούν και έρχεται ήδη ότι πέντε από τις δηλώσεις που γίνονται από τους ξένους ότι σας βολεύει. Όχι. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις, δυστυχώς. Δηλώσεις υπάρχουν πολλές, δεν το συζητάμε. Που λένε ότι χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχουν χρήματα, που λένε ότι πρέπει να σεβαστεί τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο γραμμές στους πιστωτές, στους εταίρους μας. Έτσι. Και μπορούμε γενικά να το διαχωρίσουμε σε δύο γραμμές, οι οποίες προφανώς υπάρχει μία γραμμή η οποία λέει αιμονή στα προηγούμενα σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, και υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε, και μια άλλη γραμμή η οποία λέει μια συμφωνία μεταβατική στην οποία να βρούμε κοινά σημεία και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς πιστόλι στον κρόταφο, να μπορέσουμε να βρούμε μια αμοιβαία εποφελή λύση. Αυτή η συμφωνία γέφυρα την οποία ζητάτε για να έχετε μια άνεση χρόνου να φτιάξετε και το πρόγραμμα, το καταθέσετε, να το διαπραγματευτείτε και να υπάρχει και μια χρηματοδότηση, μην έχουμε θέματα. Εσείς τι χρονικό περιθώριο βάζετε, δηλαδή να είναι 4 μηνών, 6 μηνών, 3 μηνών, 8 μηνών μέχρι το τέλος του χρόνου? Πού το τοποθετείτε? Αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης, ήσασταν και εσείς νομίζω την Κυριακή το βράδυ. Αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης είναι ότι μέχρι το τέλος του Μάη θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί ένας τέτοιος διάλογος. Η χθεσινή κίνηση του Ντράγκη θεωρείται ότι τορπίλησε ή έχει αφήσει ανοιχτό παρά τα αυτά το θέμα της συμφωνίας γέφυρας μέχρι 31 Μαΐου? Θεωρώ ότι έχει αφήσει ανοιχτό. Θεωρώ ότι έχει αφήσει ανοιχτό, γιατί όποια συζήτηση γίνει θα περιλαμβάνει προφανώς και μια μεταβατική συμφωνία. Πρέπει να περιλαμβάνει, αυτό βάζουμε εμείς από τη δική μας πλευρά, και μια μεταβατική συμφωνία, η οποία θα είναι μια συμφωνία για αυτό. Πού θα στηρίζετε, να σας πω. Το έχουμε πει. Όχι, σωστή ερώτηση. Η μεταβατική συμφωνία. Να σας πω όμως, να απαντήσω και σε αυτό. Θα κάποιους όρους προφανώς. Αυτό θέλω να το απαντήσω αυτό. Δεν φοβόμαστε να απαντήσουμε, γιατί το λέμε και στις συναντήσεις, το λέμε και δημόσια. Θα στηρίζεται στα εξής. Πρώτα απ' όλα, εμείς λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο το ζητάνε οι ξένοι. Το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, να μην επαναλαμβάνομαι, το έχετε ακούσει πολλές φορές και εσείς από τους ξένους, και τη στήριξη που παρέχουν στην ελληνική κυβέρνηση για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και για τη διαφθορά και για τη διαπλοκή και για το λαθρεμπόριο και για την φοροδιαφυγή και για την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Σε όλα αυτά θα κάτσουμε στο τραπέζι, θα τα εφαρμόσουμε, θα γίνουν και με πολιτική βούληση. Και είμαστε διατεθειμένοι να σπάσουμε και αυγά, να συγκρουστούμε. Και επόμενο. Να συγκρουστούμε. Δεύτερον, σε σχέση με τα δημοσιονομικά, εμείς δεν λέμε να δημιουργήσουμε ελλείμματα. Δεν θα το ακούσετε πουθενά αυτό. Αυτό δεν το ακούγατε ούτε προεκλογικά. Ναι, αλήθεια. Δεν λέμε ότι θα δημιουργήσουμε ελλείμματα. Εμείς λέμε με σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες, στο δημοσιονομικό σύμφωνο, για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτή η κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει μείωση. Όχι υπερβολικά πλεονάσματα. Όχι απέτηση για υπερβολικά πλεονάσματα. Μείωση των στόχων. Περιορισμό των στόχων που έχουν τεθεί. Είναι από το, δημοσιονομικό σύμφωνο προκύπτει ότι υπάρχει ευρωπαϊκό κανόνα που λέει 0,5 πρωτογενή πλεονάσματα. Ενώ στόχο στην Ελλάδα είναι το 4,5. Ενώ στόχο είναι στο 4,5. Έτσι. Επομένως, εμείς λέμε να μειωθεί. Αυτό ξέρετε τι μεγάλη άνεση μπορεί να δώσει για να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικονομία. Αυτή η διαφορά δηλαδή λεφτά του 4-3,5% μας δίνει ένα δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικό χώρο για να κινηθεί η ελληνική οικονομία. Οι κινήσεις, οι ως τώρα υποσχέσεις των διαφόρων υπουργών, η κατάργηση παλιότερων μέτρων των οποίων υπήρχαν, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι συντάξεις που ήταν να κοπούν και δεν κοπήκανε, και όλα αυτά μαζί είναι υπολογισμένα. Δηλαδή, όλα αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ υπολογισμένα? Ισχύουν μεν, αλλά εντάσσονται και έχουν υπολογιστεί στο στόχο ότι, παιδιά, δεν πάμε και για ελλείμματα
ότι μας αρκούν αυτά που για να έχουμε και έστω και μικρό πλεόνασμα. Και θα τι είναι τώρα προϋπολογισμένο ότι θα καταφέρουμε να τους πείσουμε να έχουμε μικρότερο πλεόνασμα. Οπότε εκεί θα τα εντάξουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Βγαίνει τώρα. Εμείς θέλουμε και μέσα σε. Τώρα. Είναι σε όλη τα αιτία αυτά όλα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τη μεταβατική συμφωνία που θα βάζει κανόνες, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση θα είναι διατεθειμένη όχι απλώς να τους σεβαστεί, αλλά να τους στηρίσει ναι. απαραίτητα, θα προκύπτουν και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν μέσα σε αυτούς τους κανόνες. Άρα θα διαπραγματευτείτε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ενώ λέγατε ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Περιμένετε και θα το δείτε αυτό πώς θα γίνει. Αυτό νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο, τι λέω, ενώ περιμένετε και θα το δείτε. Ακριβώς. Οι προγραμματικές δηλώσεις. Εάν τεθεί ένα θέμα. Μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις θα υπάρχουν και τα χρονοδιαγράμματα, θα υπάρχουν και οι προτάσεις. Ορίζοντας τετραετίας είναι όλα αυτά τα οποία υποδημητρεύουν. Όταν κάνεις προγραμματικές δηλώσεις, προφανώς υπάρχει ορίζοντας τετραετίας. Κάποιες προτεραιότητες. Τις βάζεις, θα τις κάνεις άμεσα, θέλεις να τις κάνεις άμεσα. Όπως, που αφορούν, 751 ας πούμε. Θα τις δείτε μέσα στις προγραμματικές. Τις βασικές όμως, έτσι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αντίληψη, που έχουμε αυτή την αντίληψη, θα σας απαντήσω τώρα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, τι περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν είναι νομίζω σωστό να κάνεις κάτι δευτερεύον, τριτεύον, σε κάποιες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα από κάποιες άλλες, πρέπει να κοιτάξεις τις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και με βάση αυτές τις ανάγκες να εφαρμόσει μια πολιτική. Κύριε Σαγκελαρίδη, αυτό που περιμένει ο κόσμος από εσάς, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι να τηρήσετε αυτά που του υποσχεθήκατε. Ακριβώς. Και αυτό κάνουμε ως τώρα. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό που φοβάται επίσης ο κόσμος που σας ψήφισε είναι ότι καθώς ορισμένοι από εσάς είχατε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη ως προς τις διεκδικήσεις, μήπως αναγκαστούμε σε καμία. Σας το λέω όπως το ακούω στους δρόμους. Μήπως αναγκαστούμε σε καμία άτακτη υποχώρηση και βρεθούμε στην ίδια ή και σε χειρότερη θέση. Αυτό φοβάται ο κόσμος από εσάς. Ας με βγήκαν οι υπουργοί σας αμέσως μετά και είπανε αμέσως θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Εάν σας πούνε, ελάτε εδώ να κάνουμε μια συμφωνία γέφυρα που ζητάτε και δικαίως τη ζητάτε, αλλά δεν θα πειράξετε τίποτα από αυτά που βρήκατε μέχρι το Μάιο που θα ισχύσει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση εσείς τι θα κάνετε. Θα ακούσετε. Δηλαδή αυτά μερικά πράγματα σημαντικά, όπως είναι ο μισθός, η δέκατη σύνταξη, η αποτροπή της μείωσης των συντάξεων, η επαναπρόσληψη που λέει ο κ. Κατρούγκαλος αμέσως. Θα σας απαντήσω. Είναι υπό την αίρεση της συμφωνίας. Ωραία, είναι σωστή ερώτηση. Αυτά ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Δεν είναι. Ξέρετε, οι ερωτήσεις τις ακούμε και εμείς αυτές τις ερωτήσεις και το ξέρω ότι έχει πραγματική βάση από αυτή την άποψη. Γι' αυτό χαίρομαι να απαντάω σε ερωτήσεις που αφορούν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα θα ακούσατε και τον κύριο Γιούνκερ, επειδή όλοι λέτε δεν νομίζω ότι είναι και αυτό μια κοπτοραπτική, μια επιλεκτική μάλλον. Οπότε θα πούν και για μονταζιέρα. Είπε για αύξηση του κατώτατου μισθού ο κύριος Γιούνκερ. Δεν το συζητάμε. Το είπε. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Το λέτε. Το επιβεβαιώνετε. Τέλος πάντων, αυτό το κρατάω ως μια παρένθεση στο ότι μπορούν να βρεθούν κοινοί τόποι στις άμεσες πολιτικές οι οποίες έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να ανασάνει. Στις προγραμματικές δηλώσεις, επειδή μου είπατε ότι έχουν γίνει πολλές εξαγγελίες από τους υπουργούς τις πρώτες μέρες, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Προφανώς. Παρατραβήξανε. Από τον ενθουσιασμό. Εγώ κοιτάξτε. Λογικό είναι. Το θεωρώ πολύ λογικό ανθρώπινος. Να βγαίνουν, να τους ρωτάτε εσείς, να απαντάνε μια σειρά από ζητήματα. Την ίδια στιγμή γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές τις μέρες που έλειπε και ο κύριος Τσίπρας στο εξωτερικό και ο κύριος Δραγασάκης είχε την ευθύνη να μαζεύει τους υπουργούς, να κάνει συζητήσεις, να προετοιμάζονται για τις προγραμματικές δηλώσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές. Κάνει και το σύμπλην, βέβαια. Προφανώς γίνονται όλα αυτά. Θέλω να σας πω. Αλλά δεν υπάρχει πλην σε αυτά τα οποία είναι βασικά και σε αυτά τα οποία περιμένουμε. Δεν βάλω. Σου λέμε το κάνουμε. Τώρα το κάνουμε σε 6 μήνες. Εμείς λέμε ότι παράλληλα θα έχουμε τις προγραμματικές εξαγγελίες. Έτσι. Παράλληλα θα έχουμε τις προγραμματικές εξαγγελίες. Παράλληλα θα διεξάγεται και μια διαβούλευση στην Ευρώπη. Εμείς ζητάμε κάποια πράγματα από τους Ευρωπαίους εταίρους. Νομίζω ότι και από τις δικές τους κινήσεις θα εξαρτηθεί και η δικιά μας πολιτική στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη. Νομίζω ότι το έχουμε καταστήσει σαφές από την πρώτη μέρα. Άρα αυτό που αναρωτιόμουν το πρωί και ακούγατε όπως μου είπατε, αυτό που αναρωτιόμουν αν επηρεαστούν οι προγραμματικές δηλώσεις από τη μέχρι τώρα στάση των Ευρωπαίων, δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Σίγουρα θα λάβετε υπόψη σας το ότι γίνεται. Φαντάζομαι. Εμείς νομίζω θα ακούσετε τον κύριο Τσίπρα. Θα ακούσετε τον κύριο Τσίπρα και τις εξαγγελίες. Εμείς σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή που έχουμε πάρει. Όπως θα έχετε καταλάβει,
και νομίζω ότι θα γίνει σαφές και στις προγραμματικές δηλώσεις που θα γίνουν από τον κύριο Τσίπρα, ο σεβασμός της λαϊκής κυριαρχίας από αυτή την κυβέρνηση είναι μια βασική αξία και προτεραιότητα. Ωραία, ερώτηση τώρα. Επειδή δεν τα εξαντλήσαμε, ποτέ δεν εξαντλούνται όμως αυτά. Το όνομα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πότε το έχουμε? Του υποψηφίου τέλος πάντων. Αλλά όποιον βάλετε, εσείς θα βγει. Γι' αυτό λέμε. Να μάθουμε ποιον θα έχουμε πρόεδρο, αδερφέ. Θα το έχουμε μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Υποτίθεται ότι θα το ανακοινώνατε σήμερα. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ, ας πούμε. Όχι, στην Αυγή το έγραψε. Υπήρχε μια αίσθηση ότι το αναβάλατε για κάποιο λόγο. Διαψεύδεται την Αυγή. Εντάξει, καμιά φορά γίνεται και αυτό. Ισχύει το χθεσινό δημοσίευμα της Αυγής ότι επικρατέστερος είναι ο κύριος Αβραμόπουλος? Αυτή τη στιγμή θα προτιμούσα και νομίζω ότι έχει σημασία και για να μην, γιατί ξέρετε εμένα δεν μ' αρέσει και αυτή η ονοματολογία από την άποψη ότι δεν είναι ωραίο να μιλάς για ονόματα, για οποιονδήποτε όνομα, όχι για τον κύριο Αβραμόπουλο που ακούγεται στους δημοσιογραφικούς. Εντάξει, λογικά εσείς έτσι θα μας απαντήσετε. Εμείς πρέπει να σας αλλά ρωτήσουμε. Δεν είναι ωραίο να συζητάμε για ονόματα από τη δική μας την πλευρά και δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Εγώ προσωπικά, επειδή αυτό το ερώτημα το δέχομαι καθημερινά, δεν ξέρω πόσες φορές, έτσι από συναδέλφους σας, δεν έχω πει, προσπαθώ να μην λέω τίποτα από σεβασμό και μόνο στο οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούγονται ονόματα και μετά οποιοδήποτε όνομα δεν ακουστεί, όποια και αν είναι η πιθανότητα, να θεωρείται άδειασμα και να υπάρχει, ας πούμε, και ένα έτσι προσωπικό ζήτημα. Από αυτή την άποψη, ας περιμένουμε όλοι λίγο. Πότε λέτε ότι θα το ανακοινώσει? Μετά τις προγραμματικές. Μετά όταν λέτε είναι και η Δευτέρα και η Τρίτη και η Τετάρτη. Μετά τις προγραμματικές. Νομίζω υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ούτως ή άλλως για την πρώτη. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης ή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, δηλαδή στο τέλος του προέκλου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί ανησυχούν και οι υποψήφιοι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πιθανοί. Το προφίλ του υποψηφίου που θα προτείνετε θα προσωμιάζει σε αυτό του οργάνου, θα είναι από το κεντροδεξιό χώρο ή μπορεί να πάτε και σε επιλογή προσώπου που είναι από το δικό σα χώρο? Νομίζω δεν θέλω να μπω σε κάποια τέτοια ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Ωραία, είναι ρυψοκίνδυνη για αυτό. Λοιπόν, ερώτηση. Για να μην σας πω το οτιδήποτε και μετά και εκτεθώ και εγώ και ενδεχομένως εκτεθείτε και εσείς αν το γράψετε. Είναι σαν να κάνετε ότι δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο υποψήφιος, αλλά τέλος πάντων δεν θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, να σας πω. Διαβάζω εδώ στα νέα ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώσεις προς το Eurogroup, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι γραπτός μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής ότι η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα ανταποκριθεί στη διεθνής υποχρέωση της χώρας. Σας έχουν ζητήσει εγγράφως να δώσετε κάτι? Όχι. 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 Εάν... Δεν θέλω να σας πω, δεν μας έχει έρθει κάποιο χαρτί. Σωστά. Εάν σας ζητήσουν, το ρεπορτάζ δεν μπορεί να είναι παράλογο. Εάν σας ζητήσουν, σας ρώτησα και εγώ προηγουμένως με άλλο τρόπο. Εάν σας πούν, δεν θα πειράξετε τίποτα από αυτά που βρήκατε μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Αυτά όλα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Εγώ δεν θέλω να προκαταβάλω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι και η θέση μου ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να προκαταβάλω τις όποιες εξελίξεις. Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να προκαταλαμβάνω ούτε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η οποία γίνεται από συγκεκριμένους αρμόδιους υπουργούς και με την επίβλεψη και του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Δραγασάκη, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η δική μας η πλευρά σέβεται απολύτως τη λαϊκή ετοιμιγορία και το αποτέλεσμα της 25ης Γενάρη και από την άλλη είναι διατεθειμένη προφανώς να βρεθεί μια ομοιβαία επωφελής λύση μέσα από διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Εγγράφως πάντως σκοπεύετε να τους βεβαιώσετε ότι παιδιά θα τηρήσουμε αυτά που έχουμε υπογράψει? Κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτό μόλις σας απάντησα. Απάντησε σε αυτό σας απάντησα στο βαθμό που μπορώ να σας απαντήσω. Στο βαθμό που μπορώ να σας απαντήσω. Κυρία Σακελαρίδη, συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που σας δεσμεύει, που θεωρείτε ότι σας δεσμεύει, είναι η λαϊκή εντολή. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση, κατά την έννοια ότι το κράτος έχει συνέχεια, όπως επικαλείται η άλλη πλευρά, mm-hmm. σας δεσμεύει με την ίδια ισχυρή βούληση να την διατηρήσετε ή όχι? Το κράτος έχει συνέχεια, όντως. Η παράλογη πολιτική δεν έχει συνέχεια. Αυτό. Ωραία. Και καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος ο κρίσιμος είναι μέχρι το Euro, μέχρι την Σύνοδο Κορυφής την άλλη εβδομάδα, έτσι. Δηλαδή μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει το που πηγαίνουμε. Δεν φαντάζομαι να περάσει και η Σύνοδος Κορυφής χωρίς να υπάρχει κάποιο φως προς όποια κατεύθυνση. Εγώ ελπίζω να υπάρχει φως πολύ σύντομα. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τη στάση και των εταίρων, έτσι. Και στο επίπεδο του Eurogroup και στο επίπεδο σήμερα του τεχνικού Eurogroup, του Euroworking Group και στο επίπεδο του Συνόδου Κορυφής.
Εμείς περιμένουμε καλή διάθεση, συζήτηση, διάλογο και όχι πιστόλι στον κρόταφο. Το πιστόλι στον κρόταφο δεν βοηθάει καμία συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση. Δεν βοηθάει καμία από τις δύο πλευρές και σίγουρα δεν βοηθάει στο να υπάρχουν δείγματα καλών προθέσεων. Εμείς έχουμε δείξει καλά δείγματα προθέσεων, θέλω να πιστεύω, ως τώρα. Έχουμε συζητήσει πράγματα που αφορούν τα κοινά σημεία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, το έχουμε αποδείξει. Και αυτή τη στιγμή ζητάμε τα ίδια δείγματα και από τους εταίρους μας σε όλα τα επίπεδα, ναι, και στο θεσμικό. Όμως, Γαβριήλ, για να τελειώσουμε μια πιο ανθρώπινη, ας πούμε, διάσταση. Επειδή εσύ συμπυκνώνεις εκ της θέσεώς σου, θεωρητικά συμπυκνώνεις όλες τις απόψεις με στην κυβέρνηση, την υπουργή, τη λέει αυτό. Άμα σε σταματήσει κάποιος στον δρόμο, μια φίλη σου απολυμμένη, ναι, ή απολυμμένος και σου πει πότε θα ξαναπάω στη δουλειά, γιατί μου υποσχεθήκανε αμέσως θα πάω στη δουλειά. Τι θα του πεις, ειλικρινά θα μου πεις τώρα. Εξαρτάται από το όχι, τι θα γίνει. Όχι, θα του πω. Ή θα του πει θα πάει στη δουλειά του σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Θα του πω γιατί δεν είναι και ρητορικό το ερώτημά σας. Γιατί αυτό συμβαίνει, ξέρετε. Είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει. Συμβαίνει όχι με την έννοια. Εγώ ότι ρωτάνε εμάς. Με παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος, μου υποσχέθηκε να σε ψηφίσω γιατί θα μου βρει δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το ερώτημα, επειδή απασχολεί τον κόσμο, εγώ αυτό που θέλω να πω και το λέω με πάσα ειλικρίνεια και όχι τώρα με τη ρητορική του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το δικό μας το άγχος και αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε πράξη την ελπίδα που έχουν επενδύσει στη νέα κυβέρνηση. Δεν το αφήστε κανείς ότι το θέλετε. Αν θα το κάνετε, θα το κάνουμε. Τελεία. Τι θα το απαντήσει τώρα, δεν θα το απαντήσει έτσι. Ό,τι κινήσεις κάνουμε έχουν γνώμονα το να βρει δουλειά η φίλη μου, ο φίλος μου, τα παιδιά σας και να γυρίσουν οι Έλληνες νέοι από το εξωτερικό ξανά στην Ελλάδα. Γαβρίλ, το να αυτός είναι ο γνώμονάς μας. Άκουσε με, εντάξει, το να πολεμήσει την ανεργία είναι ένα θέμα τεράστιο και πολύ δύσκολο και όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται. Εδώ λέω για συγκεκριμένες υποσχέσεις που έχετε δώσει. Πότε θα έχει ρεύμα αυτός ο οποίος δεν έχει ρεύμα? Πότε θα πάρει τη δουλειά του ξανά αυτός που του υποσχεθήκαν ότι θα την πάρει? Θα όχι τα δείτε γενικά άμεσα. Να βρει δουλειά. Θα τα δείτε για το άμεσα. Δημόσιο, θα τα δείτε άμεσα. Που τι είπαν, επαναπροσλήψεις. Θα τα δείτε άμεσα αυτά. Το χρονοδιάγραμμα θα μπει στις αυτό θα του απαντήσεις. Θα μπει στις προγραμματικές εξαγγελίες. Είμαστε μια εβδομάδα κυβέρνηση, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη. Μέσα σε μια εβδομάδα. Με επιτρέπετε. Σε ρωτάνε, μέσα, με πόση όχι, σε και καλά κάνουν και με ρωτάνε. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Μέσα σε 10 μέρες που είμαστε κυβέρνηση έχουμε κάνει άλματα σε σχέση με το χωρίς παρελθόν. Χωρίς καμία αμφιβολία. Έχουμε κάνει άλματα. Απλώς θέλω να πω ότι περιμένει ο κόσμος πολλά. Και καλά κάνει και περιμένει πολλά. Ευχαριστούμε, κύριε Σαγκελάρη. Σας ευχαριστώ. Να ξαναπούμε λίγο όμως ότι αυτή τη στιγμή και για τους τηλεθεατές, ναι, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι και θωρακισμένο και χρηματοδότηση υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον ΕΛΑ και η ρευστότητα είναι εξασφαλισμένη. Αυτό είπε και ο Ντράγκη στην τηλεφωνική και επικοινωνία δεν υπάρχει με τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να διασφαλίσει την οικονομική και την κοινωνική σταθερότητα. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στους πολίτες να φροντίσουμε ότι θα υπάρχει και οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Αυτό είναι το δικό μας, αυτή είναι η εντολή που έχουμε λάβει και αυτό θα τιμήσουμε σεβόμενοι όλες τις μεριές και με σκοπό την αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Να είστε, λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα.